Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε εκπρόσωποι του Δημάρχου Ιωαννίνων πρώην Πρίτανη, κύριε Ταξίαρχε, διοικητά της 8ης Μεραρχίας, κύριε εκπρόσωπε της Ατομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, κυρία Πρόεδρε της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, κύριε εκπρόσωποι των κομμάτων, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, κυρία Αντιπρίτανη, κυρία Αντιπριτάνης, κυρία Εκτελεστική Διευθύντρια, κύριοι πρώην Πριτάνης και Αντιπριτάνης, κυρίες και κύριοι ομότιμοι καθηγητές, κυρία επίτιμη Γενική Διευθύντρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, εδεσιμολογιότατε. Η συγκυρία γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση σήμερα προβάλλει την ανάγκη να τοποθετηθούν τα ακαδημαϊκά όργανα του Πανεπιστημίου μας για τις συνθήκες γύρω από αυτές που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Θα σας διαβάσω, πριν ξεκινήσω, την ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και μετά την ανακοίνωση της Συγκλήτου. Ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Σήμερα, εν μέσω των κινητοποιήσεων των πανεπιστημιακών φορέων λόγω της εξαγγελίας της δημιουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίνει επιτακτική και άμεση την ανάγκη να προβάλλει και να υποστηρίξει τα κρίσιμα αιτήματα του Δημόσιου Πανεπιστημίου που αποτελούν πραγματικές προτεραιότητες. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως πηγή γνώσης και με ποικίλα ακαδημαϊκά προγράμματα παρέχει εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, ως γεννήτρια πρωτοποριακής και καινοτόμου έρευνας, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της κοινωνίας, υπερασπίζοντας το ακαδημαϊκό όραμα και ελευθερίες. Σήμερα, που η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων, τα οποία προκαλεί ο συνδυασμός θεσμικών αδυναμιών και αρνητικών συγκυριών, η υπεράσπιση των ακαδημαϊκών αξιών αποκτά ειδικό βάρος, γιατί ισοδυναμεί με ακριβή παρακαταθήκη για το μέλλον. Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι βασικοί πυλώνες που συνέχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου μεταξύ τους, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία. Το βασικό χαρακτηριστικό της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι ότι η οικοδόμηση της γνώσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της ακαδημαϊκότητας, που είναι η επιστημονική έρευνα στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αποστολή του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, η καλλιέργεια των επιστημών και των τεχνών, η προαγωγή του πολιτισμού. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών που μπορούν με το ήθος, τη μόρφωση και τον επαγγελματισμό τους να μετασχηματίσουν την κοινωνία και να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σήμερα, στην 6η δεκαετία του, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με καλά θεμελιωμένες αξίες, που χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη διεπιστημονική ανάπτυξη. Ένα διακεκριμένο ίδρυμα με συνεχή εξέλιξη, αναγνωρίσιμη ταυτότητα, εθνική και διεθνή αναγνώριση, με σημαντική εκπαιδευτική, ερευνητική παρουσία και συμβολή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η στήριξη της ποιότητας των παρεχόμενων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτελεί βασικό σκοπό του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, κύρια μέρημνα του Συμβουλίου είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών του, μέσω της βελτίωσης της ζωής και των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις φοιτητικές εστίες και συνολικά μέσω της φοιτητικής μέρημνας. Η ενεργειακή αναβάθμιση των γερασμένων κτηριακών του υποδομών και η πράσινη μετάβαση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στον οικονομικό εξορθολογισμό της λειτουργίας του Ιδρύματος, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Συμβουλίου.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξακολουθεί σήμερα να δοκιμάζεται και να αντιμετωπίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην κάλυψη αναγκών πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος. Η ανάγκη διεθνοποίησης των δράσεων του Πανεπιστημίου με τη λειτουργία διεπιστημονικών και καινοτόμων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Συμβουλίου στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κόσμου εκπαίδευσης και έρευνας στα Δυτικά Βαλκάνια, την Αδριατική, την υπόλοιπη Ευρώπη και στον διεθνή χώρο. Στην προσπάθειά μας να ενδυναμώσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα και την κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητάμε την έμπρακτη και γενναία υποστήριξη της πολιτείας. Η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του πολυδιάστατου ρόλου του και της ουσιαστικής συμβολής του στη συνολική πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο. Στον κοινά με τα εξαγγελόμενα από τον Υπουργό Παιδείας αποδεκτό στόχο να γίνει η Ελλάδα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επικεντρώνεται με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση στα κρίσιμα ζητήματα πραγματοποίησης του, που είναι σήμερα επιτακτικά η έμπρακτη και γενναία παντοειδής ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Θα σας διαβάσω και την ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη ανησυχία και την έκδηλη αγωνία του για το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας παρέχουν σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας. Αποτελούν ένα πολύτιμο κόμβο γνώσης, ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας που εξελίσσεται συνεχώς και ανελίσσεται σταθερά σε διεθνές επίπεδο. Την τελευταία 15ετία, το σημαντικό αυτό έργο επιτελείται υπό συνθήκες ακραίας υποστελέχωσης, σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο επιστημονικό όσο και διοικητικό, και με διαρκή υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε μαρασμό κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές. Οι παραπάνω δυσμενείς συνθήκες έχουν επηρεάσει και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ίδρυμά μας, με ιστορία 6 δεκαετιών, αντιστέκεται στεναρά στην απειλή της υποβάθμισης ποιότητας των σπουδών που παρέχει, καθώς και του ερευνητικού έργου που παράγει. Εκπαιδεύει άρτια έναν μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών σε μια πληθώρα επιστημονικών αντικειμένων και παράγει αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, το οποίο αναφέρεται σταθερά στη διεθνή βιβλιογραφία. Το 2018, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εντάχθηκε το Τεχνολογικό Ίδρυμα Υπήρου, γεγονός το οποίο οδήγησε στον εμπλουτισμό των γνωστικών αντικειμένων που αυτό θεραπεύει, με επακόλουθη αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών. Το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με πανεπιστημιοπόλη σε 4 πια πόλεις της Υπήρου και με αυξημένες τις λειτουργικές ανάγκες του, συνεχίζει να υπηρετεί πιστά, με όλες του τις δυνάμεις, το θεσμό της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Και αυτό παρά τις αντιξιότητες, οι οποίες διαμορφώθηκαν με την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2009, οι συνέπειες τις οποίες συνεχίζουν δυστυχώς να υφίστανται 15 χρόνια μετά. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί κατά αναλογία σήμερα με λιγότερο από το 50% της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, με την οποία λειτουργούσαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Υπήρου το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των τμήματων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αυξήθηκε από 15 σε 23 μετά την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Υπήρου, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών σημείωσε αύξηση της τάξης του 45%. Η μείωση που συντελέστηκε στον αριθμό των μελών ΔΕΠ στη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών και η οποία είναι της τάξης του 20%, δεν αποτυπώνει την ήδη δυσμενή κατάσταση που επικρατούσε και έγινε δυσχερέστερη με την πάροδο των ετών. Ο μέσος αριθμός φοιτητών που αντιστοιχούσε σε κάθε μέλος ΔΕΠ το 2009 ήταν μεγαλύτερος του 35, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός έχει φτάσει στο 61, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το διοικητικό προσωπικό έχει επίσης συρρυκνωθεί κατά 43% και πλέον αντιστοιχεί ένας διοικητικός υπάλληλος σε 115 φοιτητές. Η Σύγκλητος και οι Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τη μη ανάσχεση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης παρά το τέλος αυτής.
τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να καταστούν άκρως ανταγωνιστικά όσον αφορά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών φοιτητικής μάρημνας και την παραγωγή καινοτόμου επιστημονικού έργου. Η δέσμευση του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επιστημονικού και διοικητικού, για την επίστευξη του στόχου αυτού είναι αδιαφυσβήτητη. Όμως η στήριξη από την πολιτεία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την πραγματοποίησή της. Ο ελληνικός λαός, σε βάθος δεκαετιών, επένδυσε από το υστέρημά του στη δημιουργία δημόσιων πανεπιστημίων, με στόχο την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στους νέους και τις νέες της χώρας. Το πολύτιμο αυτό κεφάλαιο ανθρώπινου δυναμικού, υλικών υποδομών και τεχνογνωσίας οφείλει να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Ζητούμε την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας με αύξηση χρηματοδότησης, στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και αναβάθμιση κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών. Τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής πολιτείας για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης που παράγει καθημερινά και ακούραστα πολύτιμο έργο και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε ένα ακαδημαϊκό διεθνές περιβάλλον που αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω με την εισαγωγή για την ημέρα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μια μακρόχρονη και αξιοσέβαστη παράδοση έχει προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών. Είναι λοιπόν τιμή και χαρά μου να υποδέχομαι ως πρίτανης το κοινό που προσέρχεται σήμερα εν του Ιεθούσι τη Μεγάλη, αναγνωρίζοντας την πνευματική καλλιέργεια και την προαγωγή της παιδείας ως σταθερές και αμετακίνητες πολιτισμικές αξίες. Με την εορτή των χαραμάτων, όχι μόνο η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στις αξίες αυτές, όπου εδράζονται οι πιο ακριβές παρακαταθήκες του πολιτισμού μας, αλλά και όπου επενδύονται οι πιο ελπιδοφόρες προσδοκίες του μέλλοντός μας. Η εποχή μας βιώνει συγκλονιστικές αλλαγές, που άλλοτε προβάλλουν απειλητικές, όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, οι επόλεμες συγκρούσεις, και άλλοτε πολλά υποσχόμενες, όπως τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Στεκόμαστε πολύ μακριά από τον 4ο αιώνα των Ιεραρχών, με τις δικές του μείζονες ιστορικές αλλαγές, που στους ανθρώπους της εποχής πρέπει να φάνταζαν ανάλογα συγκλονιστικές. Παραμένει όμως πάντα επίκαιρη η στάση που τήρησαν τα τότε φωτεινά πνεύματα, αναλαμβάνοντας να διαμορφώσουν μια καινούρια χάρτα αξιών, καθώς εντελούνταν η μετάβαση από τον αρχαίο στο χριστιανικό κόσμο. Με τον ανθρωπισμό στο επίκεντρο της κοσμολογίας τους, σπούδασαν επίμονα και άκοπα την ελληνική γραμματεία και οικειοποιήθηκαν τη βαθύτερη ουσία της, πριν την μετασχηματίσουν σε νέα γνώση αλλά και νέα ηθική. Οι προτεραιότητες της δικής μας εποχής μοιάζουν να περιορίζονται σε θέματα οικονομίας και τεχνολογίας. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για ιδανικά και αξίες. Η ηθική μοιάζει έννοια παροχημένη. Η υπαρξιακή αγωνία δεν βρίσκει εύκολα παραμυθία. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ως προπύργιο ενός αδιαπραγμάτευτου κοινωνικού αγαθού, δοκιμάζεται παντιοτρόπως. Χρειάζεται αρετή και τόλμη για να υπερασπιστεί κανείς ένα ελεύθερο, ανοιχτό, συμπεριληπτικό πνευματικό εργαστήριο, όπου το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο να αποθησαυρίζει παρακαταθήκες για τις επόμενες γενιές. Αν το ίδρυμά μας, διδάσκοντες και διδάσκουσες, φοιτητές και φοιτήτριες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες εορτάζει σήμερα, είναι για να επιβεβαιώσει την προσήλωσή του σε αυτό το σκοπό. Ως γνωστόν, κατά παράδοση, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναθέτει τον πανηγυρικό της ημέρας σε ένα πρόσωπο που μέσα από την ιδιαίτερη επιστημονική του πορεία ανταποκρίνεται στο πνευματικό διακύβευμα του εορτασμού. Φέτος, το καθήκον αυτό ανατέθηκε στον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρωτοπρεσβύτερο κ. Νικόλαο Λουδοβίκο, η ομιλία του οποίου τιτλοφορείται «Ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια. Το ερώτημα για έναν νέο ανθρωπισμό». Ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος σπούδασε ψυχολογία, παιδαγωγικά, θεολογία και φιλοσοφία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το Παρίσι και το Κέμπριτζ. Υπήρξε καθηγητής της δογματικής και της φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, τις οποίες διετέλεσε διευθυντής ιερατικών και θεολογικών σπουδών και πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, πριν γίνει εν συνεχεία καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών.
Σήμερα είναι καθηγητής θρησκειολογίας και ερμηνευτικής της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάλαμαντ και στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέμπριτζ. Έχει δώσει διαλέξεις και σεμινάρια σε περισσότερα από 25 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, έχει μετάσχει ως ομιλητή σε περισσότερα από 100 συνέδρια διεθνώς και είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών και ενώσεων. Διευθύνει το αγγλόφωνο διεθνές ακαδημαρικό περιοδικό Analogia, The Pemptousia Journal for Theological Studies, το οποίο έχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί 20 τόμοι. Έχει συγγράψει 18 βιβλία στα ελληνικά και στα αγγλικά και πολυάριθμα άρθρα και έργα που έχουν μεταφραστεί σε 10 γλώσσες. Παρακαλώ τον εδεσιμολογιότατο κύριο Νικόλα Λουδοβίκο να προσέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε, σεβαστή κυρία Πρίτανη, σεβαστά μέλη της Συγκλήτου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, το θέμα, όπως ήδη εκφωνήθηκε, είναι ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια. Είναι ένας τίτλος βιβλίου το οποίο θα ακολουθήσει δικό μου και ακολουθεί το σχόλιο, το ερώτημα για ένα νέο ανθρωπισμό. Υπάρχει εδώ ένα χειρόγραφο προς ανάγνωση, αλλά πριν από την εκδήλωση ερώτησα τον αγαπητό μου αντιπρίτανη, τον κύριο Ματίκα, τι προτιμάει από τα δύο. Να διαβάσω το χειρόγραφο, είναι παιδικός φίλος και συμμαθητής, ή να προσπαθήσουμε να τα πούμε λίγο πιο άμεσα με βάση το κείμενο πάντοτε. Και μου έδωσε εντολή με βάση την φιλία να κάνω το δεύτερο. Επομένως, θα έχουμε το χειρόγραφο εδώ να το βλέπουμε, αλλά η επικοινωνία θα υπάρξει λίγο πιο άμεση, ελπίζοντας έτσι να σώσουμε περισσότερο ακριβώς το αγαθό αυτής της έκπληξης, η οποία αφορά την αναζήτηση αλήθειας. Μια αλήθεια η οποία είναι αλήθεια ότι σήμερα λησμονιέται, δεν μοιάζει να είναι τόσο επίγουσα. Διότι η ακρίβεια των επιστημών από τη μια και η δύναμη της φαντασίωσης που ερείδεται στις επιστήμες από την άλλη μοιάζουν να λύνουν τα προβλήματα προτού καν τεθούν. Παρά τα αυτά όμως υπάρχει ένα μεγάλο ανθρωπολογικό ερώτημα που διαγράφεται σήμερα ακριβώς μέσα από την οριακότητα των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών διατυπώσεων, μια και η τεχνολογία, όπως έλεγε ο Χάιντεγκερ, είναι ουσιαστικά η μόνη, το μόνο μέλλον, έτσι, για τον άνθρωπο, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τον ορισμό της ανθρώπινης ουσίας. Λοιπόν, να πω χοντρικά ότι οι τάσεις στη φιλοσοφία στον ανθρώπινο στόχασμο υπήρξαν δύο. Από τη μια είναι η πλατωνική, να το πω έτσι, τάση. Έτσι. Να αναζητούμε την αλήθεια έξω από τον άνθρωπο και έξω από τη δημιουργία. Υπάρχει ένας κόσμος χαμένος για μας, ένας υπερουράνιος τόπος, από τον οποίο προερχόμεθα και στον οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε και στον οποίο κάθε τι πάνω μας σχεδόν, έτσι, διαψεύδει ακριβώς την προέλευσή μας. Επομένως, μια μεγάλη τάση της φιλοσοφίας που θα διατηρηθεί μέχρι τα νεότερα χρόνια είναι αυτή η εκστατική τάση. Ο άνθρωπος ορίζει το στόχο το οποίο εξίσταται από την ουσία του για να βρει την αλήθεια και τη δική του αλήθεια ακόμη. Η δεύτερη τάση είναι η αντίθετή της. Είναι μια τάση η οποία σημαίνεται από την εμένεια, έκσταση, υπέρβαση, εμένεια,
η οποία ξεκινάει ήδη στην αρχαία φιλοσοφία, είναι η μεγάλη αντίρρηση του Αριστοτέλη, στο δάσκαλο του Πλάτωνα, είναι η μεγάλη αναζήτηση των στοικών που βασίζεται στη φυσική, του Επικούρου, έτσι. Βέβαια, νίκησε ο Πλάτων. Ο Πλάτων νίκησε γιατί είναι απείρως πιο τολμηρό και ελκυστικό, έτσι, το όνειρό του, το φιλοσοφικό, έτσι. Και με το μέσο πλατωνισμό και το νέο πλατωνισμό μας κληροδότησε την τελική μορφή του αρχαιοελληνικού πνεύματος, στην τολμηρή του μορφή, την πιο τολμηρή από όλες. Υπάρχουν δύο μεγάλες στιγμές στην πλατωνική παράδοση. Η μία είναι εκείνη στο Συμπόσιο, όπου ο Πλάτων, αφού μετρήσει τους αναβαθμούς από το ένα σώμα στα πολλά κλπ, στα μαθήματα, στις επιστήμες, στους χαρακτήρες, στους καλούς, στα μαθήματα, και στο εν, λέει εκείνη τη φοβερή κουβέντα, Θεός όμως, λέει, ανθρώπο ουμίγνητε. Δεν μπορεί να αναμειχθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Εκεί τελειώνει όλη η αισιοδοξία του ελληνικού πνεύματος, γι' αυτό και ο Πλάτων καταραίει και γίνεται πολιτικός αναμορφωτής έκτοτε. Πάβει με τα φυσική. Είναι το μεγαλύτερο από όλα τα οράματα που διατυπώθη ποτέ στην αρχαία σκέψη. Η δεύτερη μεγάλη στιγμή και τόλμη του Πλωτίνου, 8 αιώνες μετά, ο οποίος, έχοντας ήδη επαφή και με την Ινδική Ανατολή, θα φτάσει να πει ότι στην τελευταία ενεάδα, έτσι, τα δύο αυτά, το ένα και εγώ, εν άμφω εισήν, γίνονται ένα. Εδώ το όνειρο είναι ακόμα πιο τρελό, ότι εγώ και το εν είμαστε ένα. Ότι τελικά δραπετεύοντας από όλο τον κόσμο, από τα φαινόμενα, έτσι και από τα υλικά πράγματα, ανεβαίνω, έτσι δια του νοός, ανεβαίνω και αντικρίζω και ταυτίζομαι και ανακαλύπτω, φοβερή στιγμή, επικίνδυνη, πληρότητα και παράνοια μαζί, ότι εγώ και το εν είμαστε ένα. Έτσι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη στιγμή και με εκεί, από εκεί πέρα καταραίει η γενική φιλοσοφία, όχι γιατί ο χριστιανισμός την εδίωξε, αλλά δεν έχει τίποτα περισσότερο να πει. Είπε το ότι τολμηρότερο μπορούσε να υποθεί. Λοιπόν, εν ολίγης, επειδή ο Πλάτων που μας δίδαξε την υπερβατικότητα και την αναπαράσταση, έτσι, του ενός, είναι πολύ μεγάλος και στην αρχή και στην χριστιανική εποχή επιζεί, επιβιώνει. Υπάρχει ένας χριστιανικός πλατωνισμός με τον οποίο θα παλέψει πάρα πολύ η χριστιανική θεολογία. Στην Δύση θα υπερισχύσει ο Αυγουστίνος. Έτσι. Ο Αυγουστίνος είναι χριστιανός αλλά είναι και πλατωνικός. Όταν διαβάζει Πλάτωνα δεν βλέπει καμία διαφορά από το Ευαγγέλιο, είμαι μόνο την ανάσταση των νεκρών. Τίποτα άλλο, το λέει ο ίδιος, στις εξομολογήσεις. Λοιπόν, αναπτύσσει λοιπόν ο Αυγουστίνος μια καταπληκτική θεολογία περί θελήματος, η οποία φτάνει να σημαδεύει ολόκληρο έκτοτε το δυτικό κόσμο και μετασχηματισμένη να φτάσει ως τον Νίτσε και ως τις μέρες μας. Να το δούμε λίγο αυτό. Βιάζομαι να πω ότι στην Ανατολή υπάρχει μια άλλη εξέλιξη. Ο Πλάτων θα αμφισβητηθεί πολύ περισσότερο και θα περάσει σε μια άλλη αναζήτηση η Ανατολή, ανθρωπολογική, η οποία δεν είναι ούτε Πλάτων ούτε Αριστοτέλης. Είναι κάτι καινούριο, το οποίο όμως θα γεννηθεί μέσα από πάρα πολύ κόπο και μια τεράστια εξέλιξη μέσα στους αιώνες, σαν έναν άξονα που περιλαμβάνει το Μάξιμο τον Ομολογητή και καταλήγει στον Γρηγόριο Παλαμά. Λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά στην πράξη? Αυτό είναι που δεν μπορώ να πω στο κείμενο αυτό, γιατί το κείμενο αυτό είναι για εκείνους οι οποίοι όταν δημοσιευτεί θα μου το ζητήσουν και θα το στείλω ευχαρίστως. Λοιπόν, αλλά εδώ
το ακροατήριο είναι μεικτό, έτσι. Ας σεβαστούμε λοιπόν την απέτηση του ακροατήριου. Ναι, η θέληση στον Αυγουστίνο είναι υπερβατική θέληση. Ξανά ο Αυγουστίνος φέρνει το αντίστοιχο της έκστασης. Θα σας διαβάσω μόνο ένα κείμενο, από τα ελάχιστα που θα διαβάσω, για να δείτε τι εννοώ. Μιλάει περί του Χριστού. Πώς ο Κύριος μας, λέει, πάντρεψε δύο θελήσεις, ώστε να γίνουν ένα στην ανθρώπινη φύση που δανείστηκε. Στο σώμα του, την Εκκλησία, θα υπήρχαν μερικοί άνθρωποι, που ενώ θέλησαν να κάνουν το δικό τους θέλημα, αργότερα θα ακολουθούσαν το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος προεικόνισε αυτούς τους ανθρώπους στον εαυτό του. Επιθύμησε να δείξει πως μολονότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αδύναμοι, εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτόν και έτσι τους αντιπροσώπευσε εκ των προτέρων στο δικό του πρόσωπο. Αποκάλυψε το ανθρώπινο θέλημα που υπήρχε μέσα του, αλλά αν είχε συνεχίσει να εμένει σε αυτό, θα είχε φανεί να παρουσιάζει διαστροφή στην καρδιά. Αν αναγνωρίζετε ότι είχε ασπλαχνία για σας και σας ελευθερώνει εντός του εαυτού του, μιμηθείτε την προσευχή που έφτιαξε. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά ό,τι θέλεις εσύ, ας γίνει, Πατέρα. Ο Χριστός έχει μια εσωτερική πάλη, την οποία έχουμε όλοι μας, υποτίθεται. Την προεικονίζει λοιπόν μια αντίφαση θεμελιώδη ανάμεσα σε αυτό που θέλει ο άνθρωπος και αυτό που θέλει ο Θεός. Η δουλειά του λοιπόν είναι να αθετήσει το ανθρώπινο και να ανοιχθεί προς το Θείο. Προσέξτε, αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό, γιατί εισάγει ένα νέο τρόπο στη Δύση, αξεπέραστο, για το πώς θα σκεφτούμε το θέλημα. Έχει σημασία το θέλημα για να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε τεχνοπίθηκος σήμερα. Έτσι, ο τρόπος κατανόησης του θελήματος. Λοιπόν, το θέλημα είναι εκστατικό. Ο Χριστός αθετεί την ανθρώπινη φύση του. Δεν την εκπληρώνει. Δεν ανοίγει την πληρότητα του φυσικού στην πληρότητα του Θείου. Έτσι, παραμένει απ' έξω το σώμα. Παραμένει απ' έξω η πραγματική ύπαρξη. Είναι πλατωνικός. Και τι κάνει, εγκαταλείπει. Γι' αυτό η θεολογία του Αυγουστίνου για την ανάληψη είναι συγκλονιστικά διαφορετική από ό,τι ξέρουμε εμείς. Δεν αναλαμβάνεται η ανθρώπινη φύση, αλλά εγκαταλείπει ο Χριστός τα εγκόσμια για να εγκαταλείψει ακριβώς κάθε ανάμιξη με τον κόσμο αυτόν και να υπάρξει ο τελικός κριτής του. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα αναλύσω το πώς, τι μορφές έλαβε αυτό, γιατί γεννήθηκε μια ολόκληρη ασκητική με βάση αυτό, η οποία έχει πλατωνικά χαρακτηριστικά. Στη Δύση το ίδιο συνέβη την διαποχή με τον Οριγένη, που είναι δάσκαλος του Αυγουστίνου, αλλά μετά τον Οριγένη υπήρξε ο Μάξιμος ομολογητής. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Στον Αυγουστίνο λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά, το θέλημα αυτό αναλαμβάνεται τουλάχιστον μέχρι τον Ντεκάρτ. Ο Καρτέσιος είναι Αυγουστινιανός. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ψυχή. Και η ουσία της ψυχής, ο σκέψη, είναι ακριβώς το βούληση, μια βούληση που εγκαταλείπει τη σωματικότητα, την παράδοση και δημιουργεί αυτό το οποίο ονόμασαν οι Άγγλοι ιστορικοί της φιλοσοφίας detached self, αποσυνδεδεμένο εαυτό. Έτσι. Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή με τον Καρτέσιο, τον Ντεκάρτ? Σε τι σταματάει να είναι Αυγουστινιανός? Στο ότι αυτό το εκστατικό θέλημα δεν μετέχει πια στο θείο θέλημα. Ενώ στον Αυγουστίνο πάει να συναντήσει το θείο θέλημα, πως το διάβασα κλπ. Κλπ. Στον Καρτέσιο απλώς μιμείται την αυτονομία. Προσέξτε, γιατί έτσι γεννιέται ο νέος ανθρωπισμός. Την αυτονομία του θείου θελήματος. Έχω θέλημα εκστατικό και πνευματικό όπως ο Θεός. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του θείου θελήματος? Η αυτονομία. Γεννιέται λοιπόν το αυτόνομο εκστατικό θέλημα, το οποίο είναι πραγματικά μια καινούρια, εντελώς ανθρωπολογική κατάσταση. Εξού και το σκέπτομαι, άρα υπάρχω,
το οποίο συνδέεται με την δύναμη ακριβώς την πνευματική του ανθρώπου αυτού που αυτόνομα μπορεί να θέλει και να στοχάζεται όπως ο Θεός. Όπως ο Θεός. Έτσι. Και βεβαίως στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Νίτσε. Ο Νίτσε είναι αυγουστινιανός και καρτεσιανός κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αλλά κάνει μια τρομακτική επέκταση αυτού του πράγματος. Το μεταφέρει μέσα στον εαυτό εντελώς. Στον Αυγουστίνο μιμούμε το Θεό που είναι κάπως έξω. Στον Νίτσε ο Θεός δεν υπάρχει. Το θέλημα λοιπόν, η θέληση, είναι θέληση για τι πράγμα. Για διαρκή εσωτερική αυθυπέρβαση πλέον. Ο άνθρωπος προχωρεί σε αυτό που λέει ο Νίτσε, θέληση για δύναμη, και εννοεί τι με αυτό, όχι μια εξουσία εξωτερική, ψυχολογική, αλλά την επιθυμία να είναι όλο και περισσότερος, εξερευνώντας έναν χαοτικό εαυτό, ο οποίος έχει τεράστιο χώρο για ανακαλύψεις, ένα τεράστιο χώρο σοφίας, είναι η αυτοσοφία. Την ίδια στιγμή ανακαλύπτει ο Αυγουστίνος και το σώμα. Ο Αυγουστίνος θα πει αυτή τη φοβερή κουβέντα. Ο άνθρωπος λέει, ενάντια στον Ντεκάρτ, δεν σκέφτεται λέει με το νου, αλλά σκέφτεται με το σώμα του. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η εσωτερικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μπορεί να πλουτιστεί τεραστίως. Έχουμε να κάνουμε με τον υπεράνθρωπο. Τι είναι ο υπεράνθρωπος, που είναι και το τέλος της ιστορίας. Είναι ένα όν στο οποίο η αυθυπέρβαση εσωτερική δεν τελειώνει ποτέ και προχωρεί συνεχώς σε νέες ανακαλύψεις μέσα στο εσωτερικό του σύμπαν. Έτσι. Και το μεταξύ έχει υπάρξει και ο διαφωτισμός. Πριν το διαφωτισμό ετέθη το ερώτημα ήδη τι θα κάνουμε με τη φύση. Η φύση αυτή που οι πλατωνικοί την αφήνουν πίσω, ο χριστιανικός πλατωνισμός την αφήνει πίσω, ο Ακινάτης δεν την εναγκαλίζεται επαρκώς, έτσι, πρέπει να την ξανά, έτσι, να την ξανά αναδείξουμε. Αυτό κάνει πράγματι ο διαφωτισμός. Αλλά το ερώτημα που έχει τεθεί ήδη πριν το διαφωτισμό είναι ως τι θα την αναδείξουμε στη θέση του Θεού. Θα την αναδείξουμε ως κανονιστική πηγή, η οποία έχει να μας πει και το τι θα κάνουμε, ή θα την αναδείξουμε απλώς ως ατομική ιδιοκτησία, η οποία εμπλουτίζεται κατά το δοκούν και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Αυτή είναι η αντίθεση, νομίζω, μεταξύ Γκρότιους και Χόμπς. Έτσι. Και θα νικήσει ο Χόμπς. Θα νικήσει ο Χόμπς και θα τεθεί ακριβώς η ανθρώπινη φύση και η φύση του κόσμου ως ένα «ον», το οποίο πολύ αργότερα ο Χάιντεγκερ θα το περιγράψει ακριβώς ως το αντικείμενο της τεχνικής. Χρησιμοποιώντας τη λέξη εκείνη «γκεστέλ», το σκελετό του. Εγώ το έχω μεταφράσει στα ελληνικά «εμπλαισίωση». Γίνεται μια εμπλαισίωση και τα αντικείμενα, ο κόσμος αποτελείται από αντικείμενα προς χρήση. Η έννοια του υποκειμένου από τον Καρτέσιο και μετά ανήκει μόνο στον άνθρωπο. Μόνο αυτό είναι υποκείμενο. Στην αρχαία σκέψη υποκείμενα είναι χίλια πράγματα στον Αριστοτέλη. Στον Ντεκάρτ είναι μόνο πλέον ο άνθρωπος. Τα άλλα τι είναι? Είναι αντικείμενα. Η τεχνική λοιπόν μας ανοίγει στον κόσμο των αντικειμένων. Η φύση είναι κάτι το οποίο το κατέχω, η φύση των πραγμάτων κατέχεται με την τεχνική και υπάρχει και μια τεχνική του εαυτού τελικά, λέει ο Χάιντεγκερ ή ο Φουκώ αν θέλετε, επιμέλεια εαυτού, η οποία οδηγεί αυτά τα πράγματα σε αρμονία. Αρμονία. Η φύση ως χρησιμοποιούμενη και ο εαυτός ως χρησιμοποιούμενος.
Με τέτοιες λοιπόν συνθήκες καταφθάνει ο διαφωτισμός. Και ο διαφωτισμός, όπως είπα, διεκδικεί την restoration, την αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, έχει δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι όμως, αυτή η ανθρώπινη φύση, ως πού φτάνει η σοφία της. Ως πού φτάνει η σοφία της. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι θα ακολουθήσουν αυτό που ο Ρικέρ λέει ακολουθώντας τον Φρόιντ, οι μεγάλες κοσμολογικές ταπεινώσεις. Ο Μάρξ, ο Φρόιντ και ο Ντάρβιν. Έτσι. Το υπερεξηρμένο εγώ έχει ένα συνείδητο που θα το χτυπάει από κάτω και θα τον αφήνει να ησυχάσει. Και τελικά το καθοδηγεί. Υπάρχει μια βήθηση στο ψυχοβιολογικό, έτσι, Δαρβίνος, και στο ζωικό, που με κατέχει. Και τελικά είμαι και ένα όν κοινωνικό, με έναν τρόπο συγκλονιστικά αναπόφευκτο. Λοιπόν, τι κάνει ο διαφωτισμός, ξαναγυρίζω. Ο διαφωτισμός αποφασίζει, είπαμε, να περισσώσει τη φύση και να βρει το βαθύ της νόημα. Τόσο πολύ που παρά το ότι απορρίπτει το μεταφυσικό εκείθεν. Υπάρχουν διαφωτιστές οι οποίοι ασχολούνται με μαγεία και με αλχημία, έτσι. Έχουν ένα μυστικισμό ενδοηλικό και ενδοκοσμικό, ο οποίος ενθαρρύνεται, δεν είναι αντίφαση. Λοιπόν, και η αισιοδοξία είναι τεράστια. Τεράστια αισιοδοξία. Τι γίνεται, όλοι είναι ρουσοϊκοί σε μια πρώτη φάση. Η ανθρώπινη φύση είναι καλή. Δεν χρειαζόμαστε καμιά συζήτηση, καμιά της καταδίκη, τίποτε απολύτως. Έλα που όμως πράγει στο Ρουσό υπάρχει και ο Μαρκίσιος Ντεσάντα, ο οποίος θα δείξει ότι υπάρχει και πολύ εγγενές κακό στην ανθρώπινη φύση. Αν δεχτούμε τη φύση, επενδεχτούμε ολόκληρη. Όλο το. Έτσι. Μαζί. Και το ένα και το άλλο. Και το παράλογο κακό. Και την κάποια εγγενή καλοσύνη, για την οποία δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι. Ειδικά μετά τον 20ο αιώνα, που όπως είπε ο Νίτσε, θα είναι ο αιώνας του πολέμου. Έτσι και ήταν ο αιώνας του πολέμου. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Υπάρχει ο πειρασμός να αναβαθμίσουμε αυτή την ατέλεια ανθρώπινη φύση. Εκεί καταλήγει ο διαφωτισμός. Να αναβαθμίσουμε. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το πολιτικό enhancing, ας πούμε, πολιτική αναβάθμιση. Περνάει μέσα στους ολοκληρωτισμούς. Αυτό δεν είναι ολοκληρωτισμός. Είναι η προσπάθεια, έτσι δεν είναι, να ζωρίσουμε την ανθρώπινη φύση έτσι ούτως ώστε να βγάλει ό,τι καλύτερο έχει, γιατί το έχει. Και θα το βγάλουμε εμείς με το ζόρι. Είτε με το καλό, είτε με το ζόρι. Και αυτός ο τρόπος λέμε σήμερα ότι απέτυχε. Εγώ λέω ότι δεν απέτυχε. Εγώ διακρίνω τριών ειδών ολοκληρωτισμούς. Ο ένας είναι ο ολοκληρωτισμός του Πόπερ, του Καρλ Πόπερ. Είναι ο ολοκληρωτισμός που καταπιέζει το άτομο για χάρη της κολεκτίβας. Ο δεύτερος είναι ο ολοκληρωτισμός του Χάξλεϊ και του Όρουελ, που δεν καταπιέζεται το άτομο, αλλά καταπιέζονται μερικά κομμάτια του ανθρώπου, το συναίσθημα, ο αέρος κλπ. Και εδώ αυτό συναντάει αντίσταση επίσης. Υπάρχει ο τρίτος ολοκληρωτισμός που εγώ τον ονομάζω στο μότιτλο βιβλίο μου «Βελούδινο ολοκληρωτισμό». Είναι ολοκληρωτισμός που λέει ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Λοιπόν, και το ναι αυτό σε όλα, ναι στο άτομο, ναι στο συναίσθημα. Ναι σε όλα τα δικαιώματα, ένα μεγάλο ναι,
Το ναι αυτό, ένα περίεργο τρόπο συνδέεται με μια τρομακτική δυνατότητα ελέγχου και καθοδήγησης. Το αφήνω αυτό για την άκρη για να πω ότι το δεύτερος τρόπος με τον οποίο η παράσταση του διαφωτισμού θέλει να πετύχει το enhancing της ατελούς φύσεως είναι η τεχνολογία, η βιοτεχνολογία. Η σημερινή βιοτεχνολογία, η οποία αποσκοπεί ακριβώς στο να διορθώσει την ατέλεια αυτού του όντως, γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο σύμπαν, μόνο αυτό έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερο. Αυτό το πράγμα σημαίνει τον πειρασμό του cyborg, έτσι, τον πειρασμό της αναβάθμισης μέσω της τεχνολογίας, θεμητής, όπως είναι η ιατρική και η αυτή, ξέρω εγώ, κλπ. Και αθέμητης, πριν από λίγο καιρό, με κάλεσαν στην Αγγλία για ένα συνέδριο και το θέμα ήταν αυτό. Και τους λέω λοιπόν, θα σας αναλύσω ένα τραγούδι που με συγκλώνησε όταν ήμουνα έφηβος. Είναι το τραγούδι Epitaph των King Crimson. Οι παλιότεροι πιθανώς θα το ξέρουν. Αρχίζει «The wall on which the prophets wrote is cracking at the seams». Έτσι. Φοβερό τραγούδι στο στίχο, προφητικό, γραμμένο το 69. Λοιπόν, και τότε υπήρχε το Βιετνάμ, υπήρχε αυτή και λοιπά. Είναι σαν να γράφτηκε, ναι. «When every man», λέει, κάθε άνθρωπος είναι χωρισμένος σε όνειρα και εφιάλτες μαζί. Δηλαδή τα πάντα, η πραγματικότητα είναι όνειρο και εφιάλτες μαζί. Έτσι. Λοιπόν, και λέει αυτή τη φοβερή κουβέντα, «Knowledge is a deadly friend when no one sets the rules». Και καταλήγει σε αυτό το στίχο το φοβερό, «Confusion will be my epitaph». Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα μπορούσε να πει κανείς θυμός, εξέγερση. Στην εποχή του Καμί μιλάγαμε ακόμα για επανάσταση. Μέχρι το 50. Confusion. Αυτή η φοβερή κουβέντα, ο επιτάφιός μου, αυτό που θα γραφεί στο μνήμα μου, είναι η λέξη confusion. Είναι φοβερό. Είναι, απεικονίζει ακριβώς τα συναισθήματα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν και δεν θέλουν αυτό που έρχεται. Οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα αισθάνονται ότι no one sets the rules. Πριν από λίγο καιρό, ένας φίλος που εργάζεται στην Google και σε άλλες εταιρείες, μου έλεγε αυτό. Ελάτε, λέει, να κάνουμε μια ομιλία. Ξέρετε, λέει, τα παιδάκια αυτά. Ποια παιδάκια? Αυτά που φτιάχνουν τρομερά πράγματα. Είναι παιδάκια, μου λέει. Η πνευματικότητά τους είναι η πνευματικότητα παιδιών 12 ετών. Τι λέτε, λέω. Ακριβώς, μου λέει. Και μου θύμισε το μυθιστόρημα του Χάξλι, ο μεγαλοφύης και η θεά. Υπάρχει ένας φοβερός φυσικός που άγεται και φέρεται από την ολιγοφρενή με αραωρέα του σύζυγου. Και το κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα σήμερα εμφανίζεται ακριβώς ως η κατάργηση της αναφορικότητας, η κατάργηση των κοινών πηγών νοήματος και η χρήση της θέλησης για δύναμη ως ηθικής του γούστου. Καταλάβατε. Μου αρέσει, είναι όμορφο. Τελεία. Μα, θα έλεγε ο Πλάτων, η φύση των όντων, οι λόγοι, πώς ήταν, οι ιδέες, ξέρω, ο Αριστοτέλης θα έλεγε η φύση. Οι στοικοί θα φωνάζαν, θα λέγανε ο κόσμος, ο Ηράκλητος θα διέλυε τα ημάτια τους και θα έλεγε ότι ο κόσμος και ο λόγος είναι ένα. Του λόγου ακούσαντες, ούχε μου, αλλά του λόγου ακούσαντες, σοφώνες την ομολογία, πάντα είναι. Λοιπόν, όμως, σήμερα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει και η βίβλος σαν κοινή πηγή νοήματος, γι' αυτό και δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε. Και το βλέπουμε αυτό και στα τελευταία συμβαίνοντα. Όποιος έχει κάποιες πηγάζουσες από κάποιες πηγές νοήματος, κάποιες σημασίες, γιατί είμαστε κληρονόμοι σημασιών,
όλες οι θρησκείες είναι κληρονομούν σημασίες, έτσι. Και κληρονομούν σημασίες και είναι πολύ σημαντικές ακριβώς διότι δημιουργούν κόσμους σοφίας. Προηγμένης περισσότερο ή λιγότερο, αλλά πάντως έτσι. Όλο αυτό το πράγμα σήμερα λοιπόν λείπει και στη θέση του μπαίνει η ηθική του γούστου. Τώρα, για να δούμε και τα δικά μας. Λέω εδώ, όσο περισσότερο υπερβατικό ή εκστατικό θεωρείται το θέλημα, τόσο περισσότερος εκστατικός τελικά ατομισμός προκύπτει. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα φτάνουμε λοιπόν σε μια κατάσταση, σε έναν το οποίο το ονόμασα τεχνοπήθηκο και ορίζω ως τεχνοπήθηκο το όν το οποίο συγκινητά αδιαφορεί για την ανθρωπολογική του ρίζα και αντί αυτού αναζητά και ήδη εγκαταλείπεται σε μια νέα επερχόμενη ουσία, ο μόνος όρος της οποίας μοιάζει να είναι η ελευθερία από κάθε ουσία. Μια ελευθερία συνεπώς χωρίς καμιά κληρονομημένη σοφία, χωρίς καμιά συνέχεια με το πνευματικό παρελθόν της ανθρωπότητας. Και ακριβώς για το λόγο αυτό τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο σημαντικότερος στην τελευταία δύση, τον τελευταίο αιώνα, που μοιάστηκε αυτό ένας μεγάλος Γερμανός στοχαστής, τον ξέρουν οι φιλοσοφοί, ο Hans Jonas, στο βιβλίο του για την αρχή της ευθύνης. Λέει ο Jonas ότι στη Δύση η ιστορία είναι προοδοκαθοριζόμενη. Προοδοκαθοριζόμενη. Η συνεχής πρόοδος της κοινωνίας θεωρείται ως δόγμα, εγγενές στην ιστορική πορεία και μαζί απόλυτη ιστορική προσταγή. Πρόκειται για αναγκαστική πρόοδο μέσω μιας αδιαιρότητης σχεδόν αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αυτά το 1976 ο Jonas. Τα ακούμε συχνά. Η κοινωνία πάει μπροστά. Λίγοι ξέρουν ότι αυτά είναι λέξεις του Γκέμπελς. Έτσι έλεγε. Λίγοι ξέρουν ότι αυτά είναι λέξεις του Λένιν. Έτσι έλεγε. Η κοινωνία πάει μπροστά. Ποιος αποφασίζει ότι η κοινωνία πάει μπροστά? Είναι αυτή η αυτονόητη, λέει ο Jonas, προοδοκαθοριζόμενη, έτσι, ως δόγμα εγγενές και απόλυτη ιστορική προσταγή. Λοιπόν, όλα θα κάνουμε απλά στο όνομα της πρόοδου και ως προοδευτική, όπως λέμε ότι είμαστε, είναι εξ ορισμού σωστά. Διότι η κοινωνία πάει μπροστά και μάλιστα αυταποδείκτως. Έτσι λέει ο Jonas. Λοιπόν, και κανείς δεν τρομάζει βέβαια με ό,τι έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Κανείς δεν τρομάζει. Κανείς δεν τρομάζει γιατί έγινε πριν από λίγες δεκαετίες, εκατόμβες των εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων θυμάτων. Όχι. Η πρόοδος είναι δεδομένη. Αυτό το ονομάζω εγώ εκοσμίκευση της σχατολογίας. Η σχατολογία γίνει κόσμος. Είναι ο Χέγγελ σε μπας κλάσσα έκδοση, ας πούμε. Ότι ο Θεός είναι αυτό που συμβαίνουμε, που γίνεται γύρω μας. Αυτό που κάνω εγώ είναι ο Θεός. Αυτό που κάνω εγώ μιλάει το πνεύμα αυτή τη στιγμή με μένα. Έτσι. Και θα έρθει ο Καντ. Εδώ είναι το πιο φοβερό απ' όλα. Όταν έχετε να δώσει τη λύση ο Jonas. Κοιτάξτε να δείτε. Α, λέει εδώ. Αυτό οδήγησε λέει στην εγκατάσταση της ουτοπίας στο κέντρο της δυτικής αυτοσυνειδησίας μαζί με τα όνειρα μιας δίθεν ανθρώπινης τελειότητας χωρίς μάλιστα αντιφάσεις μέσα στον ουτοπικό χωρόχρονο. Αυτό είναι η πίστη. Είναι, έρχονται όλα, γίνονται αύριο. Είναι μια τέλεια κοινωνία. Απορώ πως δεν το βλέπετε. Έτσι δεν είναι? Ο πραγματικά όμως μη αντιφατικός άνθρωπος της ουτοπίας μπορεί μόνο να είναι ισοπεδωμένος, συμπεριφορικά ρυθμισμένος ανθρωπάκος της μελλοντολογικής ψυχικής μηχανικής. Γιατί του έχουμε αφαιρέσει τόσες πολλές επιλογές.
τον έχουμε κάνει τόσο πολύ όμοιο με όλους τους άλλους. Ξέρετε, η ουσία του ολοκληρωτισμού, είπε ένας πολύ μεγάλος στοχαστής Γερμανός, ο Hans Freier, είναι ότι σας λέει ότι γνωρεί τις ανθρώπινες ανάγκες. Οι οποίες είναι μία, δύο, τρεις αυτές. Καμία άλλη. Όλες οι επόμενες πάνε στον κουλάκ. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός είναι ασήμαντος που δημιουργεί. Είναι ο άνθρωπος της political correctness. Που είναι εντελώς υποταγμένος. Προσωπικά το είδα στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Ελπίζω να μην φτάσει ως εδώ. Κάτι περίεργες θεωρίες όπως είναι microaggressivity, μικροεπιθετικότητες. Κάποιος αυτή τη στιγμή ακούει σηκώνει χέρι και λέει αυτό με προσβάλλει. Σταμάτα. Και βέβαια σταματάει κάθε συζήτηση. Γιατί πάντα θα προσβληθεί κάποιος, έτσι δεν είναι. Εκ του μακρόθεν. Με έναν τρόπο που ο ίδιος ξέρει μόνο μας το εξηγήσει και θα πει ότι ναι, τελειώνει η συζήτηση, έτσι. Κάθε συζήτηση. Λοιπόν, και λέει ο τελειώνει ο Γιώνας, είναι ζωτικά αναγκαίο να ξεαγκιστρώσουμε, να απαγκιστρώσουμε τα αιτήματα για δικαιοσύνη, φιλοσοφία και λογική από το δόλωμα της ουτοπίας. Να τα διαφυλάξουμε απρόσβλητα από τις υπερβολικές προσδοκίες, αποφεύγοντας έτσι τον πειρασμό να πληρώσουμε υπερβολικά πολλά για όλα αυτά, ένα αντίτιμο που κάθε κοσμικός χιλιασμός φύση ολοκληρωτικός είναι έτοιμος να βάλει να πληρώσουν εκείνοι που ζουν στη σκιά της υποτιθέμενης έλευσής του. Όταν φτάσει όμως η ώρα να προτείνει ο Γιώνας λύσεις, δεν πάει πέρα από τον Κάντ. Έτσι. Συγχωρέστε με που είμαι έτσι. Αναρώνω από μια. Έτσι. Δεν πάει πέρα από τον Κάντ. Με έναν τρόπο λίγο πολύ ίδιο θα πει ότι πρέπει να μάθουμε να πράττουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να σώζομαι στην απόφασή μας να σώζεται η πληρότητα της ανθρωπινότητας. Έτσι. Σκεφτείτε πόσο έολο είναι αυτό. Θα μπορούσε ο Γκέρινγκ να σας πει πολύ σωστά. Αυτό κάνω ακριβώς κι εγώ. Για να σωθεί η πληρότητα των ανθρωπίνων πρέπει να πεθάνουν οι Εβραίοι. Πόσο ανεπαρκής είναι ο Κάντ και ο Ιώνας, γι' αυτό εγώ ισχυρίζομαι ότι η θεολογία έχει να πει πράγματα εδώ, σημαντικά, στην ελάχιστη χρόνο που έχω, να πω μονάχα ότι η γραμμή της θέλησης στην Ανατολή τουλάχιστον πήρε άλλη κατεύθυνση. Εντελώς άλλη. Το θέλημα θεωρήθηκε ότι πρέπει να είναι κοινό θέλημα. Προσέξτε. Δηλαδή, να αφορά την πραγμάτωση της ανθρώπινης φύσης και όχι την έξοδο από αυτήν. Τι είναι ανθρώπινη φύση? Κομματιασμένη σε πολλά κομμάτια. Έτσι λέει ο Μάξιμος, ξεκινάνε αυτά από τους Καπαδόκες, ειδικά από τον Γρηγόριο του Θεολόγου. Θα σας πω μια φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου, καταπληκτική. Λοιπόν, τι θα κάνει λοιπόν το πρόβλημα? Η θέληση θα ενοποιήσει την ανθρώπινη φύση, θα μεταφέρει το ομοούσιο στη δημιουργία. Η θέληση θα μετάσχει στη θέληση του Θεού και θα πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού, που είναι ουσιαστικά η μετάδοση του δικού του τρόπου υπάρξεως στην κτήση. Ο τρόπος υπάρξεως αυτός είναι το ομοούσιο. Τι είναι το ομοούσιο? Το ομοούσιο είναι μια φοβερή ιστορία, την οποία θα ήθελα να σας τη διαβάσω για να τιμήσουμε και την ημέρα, αν καταφέρω να το βρω. Από τον Γρηγόριο το Θεολόγο,
ο οποίος ενδιαφέρεται εκείνη την εποχή να δώσει έναν ορισμό της μοναρχίας του πατρός. Είναι οι μεγάλες τριαδολογικές συζητήσεις που γίνονται και δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε να μιλήσουμε, μάλλον θα το βρω, θα σου το πω έτσι. Λοιπόν, τι είναι η μοναρχία του πατρός? Προσέξτε, η τριαδολογία είναι ένα φοβερό πράγμα. Μοιάζει αντιφατικό. Αλλά αν κανείς βρει έναν τρόπο να το διαβάσει, έτσι, ανοίγονται συγκλονιστικές ανθρωπολογικές προοπτικές. Και το λέω και από την φιλοσοφική αυτό και από την ψυχολογική άποψη. Μοναρχία λοιπόν, λέει, του πατρός, in ουχ εν περιγράφει πρόσωπον. Μπα, είναι μια μοναρχία που δεν την περιγράφει ένα πρόσωπο. Αλλά, τι? Φύσεως ομοτιμία και γνώμης σύμνια και προς το εν τον εξ αυτού σύνευσης. Δηλαδή, ουσιαστικά, εδώ, η έννοια της μοναρχίας είναι η πρωτοβουλία δημιουργίας ίσων. Μοναρχία σημαίνει το έναυσμα για πραγματική ετερότητα. Η απόλυτη ετερότητα και η απόλυτη ταύτιση ουσιώδης συμπίπτουν. Ενώ στη σκέψη όλων από εμάς τα δύο αυτά είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους και οφείλουν να παραμείνουν διαφορετικά. Όταν αγαπήσει ένας νέος μια κοπέλα, του λέει η μαμά, πρόσεξε, δεν αγαπάς πολύ, είναι επικίνδυνο, μπορεί να σε εξαπατήσει, έτσι δεν είναι? Γενικά η ταύτιση αυτή μέσα στην ερωτική διεργασία, έτσι, μπορεί να είναι συγκλονιστικά επικίνδυνη, έτσι, διότι μπορεί να φέρει στην κυριολεξία την υποταγή, έτσι, την απόλυτη υποταγή. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό παρά το ότι το θέλουν όλοι οι ερωτευμένοι να γίνουν ένα με το ερωτευόμενο πρόσωπο, ουσιαστικά αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν είναι ένα όν, το οποίο είναι απολύτως ένα. Και ταυτόχρονα είναι τρία. Αυτό για να το εξηγήσω, όταν ήμουν καθηγητής δογματικής, χρησιμοποιούσα ένα μπουκαλάκι που είχα νερό εδώ, έπαιρνε ένα φοιτητή και μια φοιτήτρια, γιατί το πνεύμα είναι θηλυκό, και έλεγα, τούτη εδώ είναι η ουσία μου. Λοιπόν, ο πατήρ κάνει υποστάσεις στην ουσία του. Τη δίνει στον Υιό. Ταυτόχρονα τη δίνει στο πνεύμα και αυτή μεταξύ τους. Και γίνεται μια intergiveness, μια διαδοτικότητα της ουσίας. Πόσες είναι οι ουσίες? Μία. Πόσα είναι τα πρόσωπα? Τρία. Έχουμε ένα φοβερό Θεό. Ο χριστιανικός Θεός είναι το μυστήριο της απόλυτης οντολογικά αγάπης. Σε σημείο που η απόλυτη ταυτότητα και η απόλυτη ετερότητα να συμπίπτουν τελείως. Είναι ένα μείζον ανθρωπολογικό δεδομένο, το οποίο μαζί με την παράλληλη ανάγνωση του θελήματος ως στην κυριολεξία συνεργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, το ομιούσε να έρθει στη δημιουργία. Δημιουργεί μια τρομακτική ευθύνη, η οποία όμως είναι ταυτόχρονα η προσωπική μου ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του όλου και η ανάπτυξη η δική μου είναι ένα και το αυτό. Όπως ακριβώς στην τριάδα. Η πληρότητα της ουσίας του πατρός είναι η πληρότητα της ουσίας του Υιού και η πληρότητα της ουσίας του πνεύματος. Καταλάβατε. Και βεβαιώνει ο ένας την πληρότητα της ουσίας του άλλου, ακριβώς αντιδίδοντας αυτή την άκτιστη αγάπη. Θα μου πείτε, τελευταία φορά που
άκουσα θρησκευτικά ανεθέτη Λυκείου. Τι θα γίνει? Εγώ επιμένω ότι όλα αυτά αφορούν τους πάντες. Ακόμα κι αν δεν είναι τόσο, ας το πούμε έτσι, εκκλησιαστική. Προσωπικά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εγώ έκαμα άθεος. Αγαπώ πολύ αυτούς που ψάχνουν. Αλλά έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα άθεο και ένα πιστό. Καταλαβαίνω μόνο τη διαφορά ανάμεσα σε ζωντανούς πνευματικά και νεκρούς ανθρώπους. Αυτό το καταλαβαίνει και ο Θεός, νομίζω. Λέω λοιπόν ότι αυτά αποτελούν θεμελιώδεις τρόπους του είναι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η χρησιμότητά τους. Υποδεικνύουν τρόπους με τους οποίους πρέπει να σκεφτούμε το είδος της χρήσης που θα κάνουμε της τεχνικής, το είδος της χρήσης της νοημοσύνης κλπ. Και βέβαια το είδος του κινδύνου που αντιπροσωπεύει σήμερα το φαντασιωτικό υποκείμενο μέσα μέσα μαζικής δικτύωσης και τα VR γυαλιά που έρχονται και όλα τα ωραία πράγματα, το οποίο είναι υποκείμενο δημιούργημα της φαντασίωσής του. Το φαντασιωτικό υποκείμενο και αυτό που σημαίνει στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει. Και η φαντασίωση είναι σαν η μέγιστη ειδονή, που σημαίνει είναι δεμένη πάρα πολύ με τον πόνο του θανάτου. Ακριβώς γιατί αισθανόμαστε ότι δεν είναι πραγματική. Έτσι. Στην πραγματικότητα, ίσως μέσω δύσκολων τρόπων, νομίζω ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα θα φτάσει να αναζητήσει βαθύτερα τέτοια μονοπάτια με τα οποία θα καταφέρει να γεφυρώσει την αρχαία σοφία με τα σημερινά απολύτως ερωτήματα. Αλλιώς μας περιμένει η τελευταία φάση του ναρκισισμού, εγώ το ονομάζω μεταναρκισισμό, και θεωρώ ότι ταυτίζεται με τον αυτισμό ουσιαστικά. Σήμερα έχουμε αυτιστικά όντα τα οποία προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε τι θέλουμε να πούμε και ποτέ δεν καταλαβαίνουν. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτούς. Είναι η τελευταία φράση, ένα μότο του Άλντους Χάξλεϊ και αυτό, φοβερό, που λέει «Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τρελοί και δεν καταλαβαίνω πλέον κανέναν, εκτός από σένα, αλλά και σένα δεν είμαι σίγουρο ότι σε καταλαβαίνω». Αυτό είναι ένα βήμα που είναι κοντινό μας. Έτσι, θα τελειώσω με αυτό και θα τελειώσω με επίσης μια φράση του Γιώνας, η οποία λέει το εξής. Έχει, λέει, αποδειχθεί, λέει, στη φιλοσοφία, ότι είναι καλύτερο να ακούμε τους λίγο απεσιόδοξους παρά τους αισιόδοξους. Είναι μια φράση την οποία επανέλαβε ο Ισάια Μπέρλιν, μιλώντας για την εποχή του ναζισμού, και είπε το εξής: «Αν είχαμε τότε κάποια ελπίδα, τη χρωστούσαμε σε όσους δεν είχαν καμιά». Εμείς θέλουμε να υψώσουμε τις ελπίδες μας στο φως σημασιών, οι οποίες κατανοούμες με σημερινό τρόπο είναι συγκλονιστικά σημαντικές για τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ.